Δεν σα κάνει εντύπωση. Πόσε κακέ σύμβουλε και ιδέε μα μαθαίνουν στο πώ να κάνουμε περιουσία και να δημιουργούμε πλούτο. Φαντάζομαι όπω και σε μένα, έτσι και σε εσά, σα έλεγαν όταν ήσασταν μικροί να διαβάζετε, να είστε καλοί στο σχολείο, να περάσετε στι εξετάσει σα σε κάποια σχολή ή να πάτε στο πανεπιστήμιο. Έδωσα πανελίνε όταν υπήρχαν οι δέσμε και ήμουνα στη δέσμη του λαού, δηλαδή την τέταρτη δέσμη. Σου έλεγαν διάβασε να περάσει, να βρει μια καλή δουλειά, να αγοράσει μετά ένα μεγάλο σπίτι, να ζήσει τη ζωή που ονειρεύεσαι, να πάρει το αυτοκίνητο κτλ. Το έλεγαν σε αυτού που ήταν πριν από εμένα. Το έλεγαν σε μένα και στου δικού μου συμμαθητέ και φίλου, θα το λένε και σε αυτού που θα είναι μετά από μα. Και το κακό είναι ότι το λένε ακόμα και σήμερα. Δούλεψε να βγάλει χρήματα για να τα ξοδέψει, να αγοράσει τα πράγματα που θε. Αν θε πιο πολλά πράγματα να αγοράσει, τότε πρέ, πρέπει, απλό να δουλέψει και πιο πολλέ ώρε για να βγάλει και πιο πολλά λεφτά. Ξοδεύει στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3 και στο λύκειο άλλα 3. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, αυτά που σου μαθαίνουν για το πώ να χτίσει τον πλούτο σου και να κάνει περιουσία είναι ποιικό αστεία, απαράδεκτα και δεν υπάρχουν ελάχιστα. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε τα όπω θέλετε. Αλλά είναι απαράδεκτο με την κρίση του 2008 και μετά να μην έχει μπει μάθημα διαχείριση οικονομικών και επενδύσεων. Στο σχολείο σε μαθαίνουν να είσαι καλό μαθητή. Αν έχει καλούς βαθμού, για να γίνει ένα καλό υπάλληλο. Πιστεύει ότι θα σου βγει σε καλό, κατά πάσα πιθανότητα θα χρωστάς σε δάνειο για σπίτι, αυτοκίνητο, διακοπών, καταναλωτικό, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Πολλοί συμμαθητές μου που είχαν πολύ καλού βαθμού πέρασαν σε σχολέ, τελείωσαν πανεπιστήμια, κατέληξαν όμω να δουλεύουν για αυτού που δεν έχουν τελειώσει κάποια σχολή. Το 80% των δισεκατομμυριούχων δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο του. Θέλετε να πούμε για τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ, θέλουμε να πούμε για τον Bill Gates. Αυτά τα άτομα δεν έχουν τελειώσει καν το πανεπιστήμιο και έχουν κάνει τεράστιε εταιρείε και δουλεύουν χιλιάδε άτομα που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια σε αυτού. Στα σχολεία λοιπόν θα σε μάθουν να είσαι υπάλληλο. Λογικά σε κάποια δουλειά που μισεί και που θα κολλήσει σε ένα φαύλο κύκλο και δεν θα μπορεί να βγει. Δεν θα μπορεί να βγει γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Σε κλειδώνει σε αυτόν τον κύκλο να μισεί τη δουλειά σου. Να θε να παρετηθεί αλλά να μην μπορεί επειδή έχει λογαριασμού να πληρώσει, την εφορία και διάφορα καθημερινά έξοδα. Έτσι πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει σε μια δουλειά που μισεί. Peace. Επειδή δεν έχει τι μικρέ αυτέ γνώσει που θα έπρεπε να σου διδάσουν στο σχολείο, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνουν. Για το πώ θα χτίσει και θα κάνει λεφτά με το σωστό τρόπο. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια γραφή για να μα βοηθήσετε να μεγαλώσουμε το κανάλι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε. Έτσι λοιπόν, στο σχολείο μα μαθαίνουν να ανταλλάσσουμε το χρόνο μα για χρήμα. Έτσι, όσο πιο πολύτιμο και κάνει τον χρόνο σου να αξίζει, τόσο πιο πολλά λεφτά θα κάνει. Το θέμα σε αυτό είναι ότι έχει δύο τρόπου να κάνει λεφτά. Αν ανταλλάσσει το χρόνο σου για χρήμα, ο πρώτο είναι να δουλεύει πιο πολλέ ώρε. Και ο δεύτερο, να χρεώνει την κάθε ώρα που δουλεύει πιο πολλά χρήματα. Έτσι δουλεύει το 98% των ανθρώπων. Θα δουλέψουν μια ώρα παραπάνω, θα δουλέψουν και το Σαββατοκύριακο. Έτσι νομίζετε όμω ότι οι πλούσιοι φτιάχνουν τι περιουσίε του. Όχι, φυσικά. Χρησιμοποιούν άλλε τεχνικέ και τακτικέ. Σίγουρα στην αρχή δουλεύουν σαν εμά και ακόμα πιο πολλέ ώρε και πιο σκληρά. Αλλά δεν το κάνουν για πάντα. Σίγουρα ανταλλάσσουν το χρόνο του για χρήμα, αλλά όχι για πάντα. Σημασία έχει αφού βγάλει χρήματα, τι τα κάνει πώς πώ τα χρησιμοποιεί. Ο μέσο άνθρωπο θα πάρει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει πράγματα που θέλει. Ο πλούσιο ή ο μελλοντικό πλούσιο θα πάρει τα λεφτά αυτά και θα τα βάλει να δουλέψουν για αυτόν. Όσο κοιμάται, τα λεφτά του εργάζονται 24 ώρε την ημέρα, 365 μέρε το χρόνο. Αυτά τα λεφτά γεννάνε και άλλα λεφτά. Και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά και καταλαβαίνετε πώ πάει το σύστημα. Το 1 ευρώ γίνονται 2 ευρώ. Μετά γίνονται 3, μετά 4 και τραβάνε την ανηφόρα. Ο σκοπό. Είναι να φτάσουν στο σημείο να βγάζουν πιο πολλά λεφτά από αυτά που βγάζει εσύ με την εργασία σου. Ο μέσο άνθρωπο βγάζει χρήματα και τα χρησιμοποιεί για να αγοράζει τα παιχνίδια που θέλει. Όταν λέμε παιχνίδια, εννοούμε διάφορα γκατζετάκια, PlayStation, αυτοκίνητα, κινητά. Ο πλούσιο δουλεύει και αυτό σκληρά για να βγάλει χρήματα, αλλά αντίθετα με τον μέσο. μέσο άνθρωπο, τα λεφτά του τα βάζει να δουλέψουν για αυτόν. Σαν υπάλληλοι. Και το πιο ωραίο είναι ότι δεν παραπονιούνται που δουλεύουν ατελείωτε ώρε. Πρέπει να αγοράζει με τα χρήματά σου πράγματα που θα σου αποφέρουν χρήματα σε παθητικό εισόδημα. Και μετά με αυτό το παθητικό εισόδημα μπορεί να πληρώσει για πράγματα που σου αρέσουν. Τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Αν καταφέρει να μάθει και να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, τότε σε περιμένει απίστευτο χρήμα και πλούτο. Θε να αγοράσει μια καινούρια μηχανή, αγόρασε ένα σπίτι ή δύο σπίτια. Τα ενίκια που θα σου αποφέρουν αυτά τα δύο σπίτια θα μπορέσουν να σου αγοράσουν τη μηχανή. Είναι πολύ απλό. Θα μπορεί να πα διακοπέ όπου θε και για όσο χρόνο θε. Να ασχοληθεί με πράγματα που πάντα σου άρεσαν, αλλά δεν είχε το χρόνο να τα κάνει. Με ό,τι θέλει πραγματικά. Σκέψου να έχει ένα κανάλι στο YouTube, να έχει φτιάξει 200 βιντεάκια σε δύο χρόνια, αλλά κανάλι του εξωτερικού, έτσι, όχι ελληνικό, για να μπορεί να βγάζεις χρήματα σε μεγαλύτερη αγορά και να σταματήσει για ένα χρόνο να ανεβάζει βιντεάκια. Το κανάλι σου, αν έχει ανεβάσει βιντεάκια με περιεχόμενο που είναι σε ιστορικά πράγματα, για βελτίωση τη ζωή, για οικονομικά, σε τέτοιο πεδίο, τότε θα είναι πάντα στην επικαιρότητα τα θέματα αυτών των βίντεο. Θα έχει αξία να έρθει να το δει κάποιο, είτε το έχει κάνει ένα χρόνο πριν, είτε δύο. Αν έκανε όμω ένα κανάλι για κρυπτονομίσματα που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, ή για στίχημα σε σπορ, να δώσει σημεία. Αν περάσει μια μέρα, δεν θα έχει σημασία καθόλου αξία να μπει κάποιο να το δει. Το περιεχόμενό του θα είναι άχρηστο, θα είναι ιστορία. Δεν θα χρειάζεται να ενημερωθεί κανεί για αυτά. Εκτό και αν κάποιο ανεβάζει κάθε μέρα βιντεάκια. Σταμάτα λοιπόν να δουλεύει στην κανονική σου δουλειά για ένα μήνα. Να δει τι έχει να γίνει. Πρώτον, το αφεντικό σου θα σε απολύσει, δεν θα σε πληρώσει, οπότε δεν θα βγάλει και ούτε ένα ευρώ. Οπότε μην κάνει χαζομάρε και πετά τα λεφτά σου από εδώ και από εκεί. Κάνε το εξή: Πλήρωσε όλου του λογαριασμού και χρησιμοποίησε αυτά που μένουν για να αγοράσει μετοχέ, να συμμετέχει σε real estate, να αγοράσει κρυπτονομίσματα. Ό,τι θέλει. Βέβαια, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που στο καλό θα βάλω τα λεφτά μου για να βγάλω πιο πολλά λεφτά. Είναι πραγματικά δύσκολο. Υπάρχουν άτομα που ψάχνουν όλη του τη ζωή και δεν έχουν καταφέρει να βρουν πού να βάλουν τα χρήματά του για να δουλεύουν για αυτού. Αγόρασε σπίτι και νίκιασέ το για Airbnb. Φτιάξε μια επιχείρηση που δεν απαιτεί την παρουσία σου για να δουλεύει και να σου χρήματα. Βάζει τα κατάλληλα άτομα και εσύ σε ελεύθερο να κάνει άλλε δουλειέ. Θέλει υπομονή, αφοσίωση και χρόνο. Ξεκίνα μικρό. Σκέψου, βάλ το μυαλό σου να δουλεύει και φαντάσου πόσο ωραίο θα είναι να μπορεί να είσαι ελεύθερο, να μην χρειάζεται να δουλεύει για να ζει, να μην είσαι σκλάβος, να μην φοβάσαι να σε απολύσουν, να ξυπνά το πρωί και να μην χρειάζεται να δουλεύει Κάπου που δεν σου αρέσει. Θα πάω να μείνω ένα μήνα στο τάδε νησί. Το καλοκαίρι θα πάω στον άλλο νησί να μείνω άλλο ένα μήνα. Σε αυτή την πόλη. Στην άλλη πόλη. Να μην σε νοιάζει. Να πα στι μπαχάμε Στα νησιά Μποραμπόρα. Στη Χαβάη. Να κάνει τον γύρο τη Ευρώπη. Επειδή θα έχει ελεύθερο χρόνο και χρήμα να κάνει ό,τι θε. Να περνά. Χρόνο με την οικογένειά σου, ανέμελα, ήρεμα, ωραία. Να ευχαριστηθεί τα παιδιά σου αν έχει, όσο μεγαλώνουν, μέχρι να φτάσουν 18-19, γιατί μετά εξαφανίζονται. Αυτά παιδιά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μα. Πρέπει στα σχολεία να αρχίσουν να αλλάζουν τα μαθήματα. Δεν νοείται εν έτη 2022 να μα κάνουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τα λέω χρόνια, τα λέω, τα λέω, τα λέω και θα συνεχίσω να τα λέω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι.